Πάμε στην υπόθεση τη ε, Κιβωτού, διότι εδώ θα μιλήσουμε με ε, αποκαλύψει από πλευρά τη εκπομπή. Ε, να ξεκινήσουμε με την είδηση από τον Δημήτρη Δαμιανό, αρχικά και αμέσω μετά να πούμε και τα υπόλοιπα. Δημήτρη μου, Χριστό Ανέστη. Αλήθως, αλήθως, Χρόνια πολλά σε όλου. Δεν φτάνω να σε τσουγκρίσω. Είναι, θα είσαι αλήθεια, με τσουγκρίσει στο τέλο. Θα τσουγκρίσουμε μετά. παρέα τα δυο μα. Ναι. Λοιπόν, καταρχά για την υπόθεση τη Κιβωτού βρισκόμαστε εν αναμονή δικαστικών εξελίξεων. Από πριν το Πάσχα είχαμε μεταδώσει και εμεί ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρο του πατρό Αντωνίου, τόσο σε βαθμό κακούργηματο όσο και σε βαθμό πλημελήματο. Αρχικά, σε ό,τι αφορά το κακούργημα, η δικογραφία έχει διαβιβαστεί ήδη σε τακτικό ανακριτή. Ο οποίο τώρα που γυρνάμε από τι διακοπέ του Πάσχα ουσιαστικά ξεκινάει να τη μελετάει. Μιλάμε για μια ογκοδέστατη δικογραφία Ζήνα. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε δει ότι υπάρχει πλήθο στοιχείων και από την πλευρά των καταγγελόντων, αλλά και στοιχεία που έχει εισφέρει η πλευρά του πατρό Αντωνίου μέσω των συνηγόρων του. Ε, και ε, ο ανακριτή, αφού μελετήσει τα στοιχεία και βεβαίω αφού πρώτα εξετάσει μάρτυρε, έχουμε δηλαδή κάποιο χρονικό διάστημα, θα στείλει κλίση ε, στον πατέρα Αντώνιο προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία τη κατάχρηση ε, ανηλίκων ε, σε ασέλγια Ζήνα. Αυτή είναι η κατηγορία λοιπόν, που αντιμετωπίζει. <στα> <στά> <στά> να πάρουμε όμω και να δώσουμε απαντήσει ένα-ένα, γιατί ε, ε, κάναμε ρεπορτάζ όλη το πρωί από, το, από την αίθουσα ε, τη σύσκεψη και είπαμε τα πάντα. Να πάρουμε με τη σειρά και να πούμε. Υπάρχει πρόταση α, από την πλευρά του πατέρα Αντώνιου προς τον κύριο Κούγια, Δημήτρη Μαρέδη? Όχι. Δεν υπάρχει πρόταση από την πλευρά του πατρός Αντώνιου προς τον δικηγόρα Αλέξη Κούγια, παρότι γράφτηκε, ακούστηκε τις προηγούμενες ημέρες, η πλευρά του πατρό Αντωνίου το διαψεύδει κατηγορηματικά. Έχει νομικό τμήμα, έχει νομική συμπαράσταση, έχει δικηγόρου, ένα αξιόλογο team 3 ανθρώπων, τρει ακριβώ, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ευχαριστημένο ο, ο πατέρα Αντώνιο και η πρεσβυτέρα. Οπότε δεν τίθεται Άρα, τέτοιο θέμα. Άρα, στα ερωτήματα που θέσαμε το πρωί, αν έγινε από την πρεσβυτέρα κάποια τέτοια Όχι. κίνηση, αν έγινε από τον πατέρα Αντώνιο κτλ. Να σου πω όμως μια είναι λεπτομέρεια. Κάθετα ότι κάθετα αντίθετη ω προ αυτό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Βέβαια, μίλησαν με τον κύριο Κούγια η πλευρά, έχει μιλήσει. Με, ναι, με, πρωτοβουλία, ναι, πιο... με πρωτοβουλία του κυρίου Κούγια έχουν μιλήσει. Προφανώ για να του συμπαρασταθεί, δεν ξέρω τι. Ε, και να μάλιστα το δικό μα ρεπορτάζ μιλά για τον πατέρα Ευάγγελο, νομίζω. Πατέρα Ευάγγελο, ακριβώ. ο πατέρα Ευάγγελο. Ε, Ένα άνθρωπο που συμπαρίσταται στο λόγο. Που είναι πατέρα πολύ, πολύ κοντά στον πατέρα Αντώνιο. Πολύ, πολύ Ότι προσέγγισε η πλευρά του κυρίου Κούγια τον. Πατέρα Ευάγγελο. Ναι. πατέρα Ευάγγελο. Αυτό λέει το δικό μα ρεπορτάζ επιβεβαίωσε δεν αλλάζει δικηγόρου. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Αλλιώ παρουσιάστηκε. Ναι, Είτε, απλώς πραγματικά και ήμασταν όλοι παρόντες, είναι διευκρινισμένα από πολλές και διαφορετικέ πλευρές. Πάμε τώρα στο κομμάτι αν κινείται νομικά η πλευρά του πατέρα Αντώνιου Μαρία. Ε, α, ακούσαμε ότι θέλει να μηνύσει τη νέα διοίκηση της Κιβωτού. Ναι. Ε, Έπαιξε ε, παντού αυτό σαν είδηση. Ε, βεβαίω, βεβαίω. Σαν δημοσιογραφική πληροφορία. Οι δικέ μα δημοσιογραφικέ πηγέ το διαψεύδουν, λένε ότι ούτε καν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα, δεν έγινε ποτέ τέτοια συζήτηση. Δεν προτίθεται λοιπόν ο πατέρα Αντώνιος, ο οποίο αυτή τη στιγμή έχει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και μετά να δει όλα τα υπόλοιπα, δεν προτίθεται να κάνει μήνυση στη διοίκηση τη Κιβωτού. Τελεία κι αυτό. Το βασικό που αποκαλύπτουμε όμω τώρα έχει να κάνει με το εξή. Υπήρχε κατηγορία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο παιδί που έχει κατηγορήσει τον πατέρα Αντώνιο Δημήτρη. Ναι. Πού είναι το παιδί αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε. Υπάρχει λόγο που δεν μπορούμε να πούμε γιατί θα δείξουμε τη δομή. Α, δεν μπόρεσε να κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία γιατί πέρασε και είχαμε εκεί μια άσκηση bullying και όχι μόνο αυτού του παιδιού σε άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν λοιπόν δύο πρώην τρόφιμοι της του κόσμου σε μία από τις δομές, είναι αρκετές, δεν χρειάζεται να φωτογραφίσουμε το μέρος. Υπάρχουν λοιπόν έχουν κάποια μπλεξίματα αυτοί οι δύο. Ε, είναι δύο άτομα ε, τα οποία είναι γνωστά ιδιαίτερα διότι εμφανίστηκαν το τελευταίο χρόνο, μετά το Σεπτέμβριο, να καταγγέλουν τον πατέρα Αντώνιο για διάφορε από τι πράξει τι οποίε ελέγχεται ο άνθρωπο αυτό. Ε, φαίνεται ότι έχουν μπλεξίματα ε, με τον νόμο. Θα σχηματιστεί δικογραφία σχηματίζεται μάλλον δικογραφία τούτη την ώρα για, σωματικές, ε, για σωματική βία την οποία άσκησαν και bullying βεβαίω. Ε, εναντίον άλλων ανθρώπων, να μην πούμε περισσότερα και το φωτογραφίσουμε. Αν πούμε θα φωτογραφίσουμε τον τόπο και τα Γι αυτό λοιπά, αυτό δεν θέλω να το απλώς το ως προς τα πρόσωπα είναι ένα ναι. τεράστιο ερωτηματικό. Είναι δύο πρώην πρόσωπα... Ναι. που κατηγόρησαν τον πατέρα Αντώνιο. Είναι, φαίνεται, είναι, λοιπόν. είναι, είναι τα πρόσωπα που έχουν καταθέσει αρχέ. Θα σου το γράψουμε μετά, δεν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα ένα τώρα. Ένα από αυτά ναι. Ας το πω, ένα θέλω από να αυτά κάτι. Έχει ναι. έχει καταθέσει. Αληθεύει ότι ένας από τους αρχικούς που κατήγγειλαν τον πατέρα Αντώνιο και μάλιστα για κατάχρηση σε ασέλγια, αυτή τη στιγμή είναι υπόδικος κρατούμενος σε φυλακές για δική του προσωπική εμπλοκή σε υπόθεση εινική. Υπάρχει. Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρετε γιατί το ρωτάω. Όχι, όχι, Δεν έχει καταγγείλει, Δεν έχει καταγγείλει, δεν είναι, είναι ένα από αυτού οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο στι αρχέ. Είναι ένα κύριο, ένα τύπο, ο οποίο έβγαινε στην αρχή στα κανάλια, κατηγορούσε τον πατέρα Αντώνιο. Και στη, και στη συνέχεια ανακάλεσε λέγοντα ότι τον πλήρωσαν τηλεοπτικέ εκπομπέ για αυτά τα οποία είπε. Mm. Και στη συνέχεια έγινε υπερασπιστή του πατρό Αντώνιου, κύριε Τάουξη. Ένα αναξιόπιστο λοιπόν. Ένα αναξιόπιστο, ο οποίο όμω. που αλλάζει ο, άποψη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ένα αναξιόπιστο yeah. τύπο, ο οποίο όντω έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση 13 ο οποίο όμω δεν έχει καμία σχέση με την εισαγγελική έρευνα σε βάρο του, του Πατρός αν Καμία με, σχέση. Πέτρο μου, Δηλαίνε επειδή τρόφιμος, ε, υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες ότι πάνε παιδιά και μιλάνε με κάποιους ανθρώπους και τους λένε τώρα αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα που σας βάζαν και σας δίναν και κάποια χρήματα, ξεχάστε τα, ο πατέρας Αντώνιος είναι φυλακή είναι συνήθεια... και λένε τα παιδιά, μα δεν είναι ο πατέρας Αντώνιος φυλακή, όχι, ο πατέρας Αντώνιος είναι φυλακή. Και αυτά τα έχουμε ε, σαν ντοκουμέντα στα χέρια μας. Θα έρθει η στιγμή που θα τα προβάλλουμε. Κρατήστε τα όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Θα έχουμε στα χέρια μας και περισσότερα πράγματα να πούμε. Βάλτε μια ανωτελεία.